Καλησπέρα σας από τη Δημοτική Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας, αλλά και από την Χαλκιδική όπου βρίσκομαι εγώ. Είμαι ο Άρης Δημοκίδης, είμαι συγγραφέας και δημοσιογράφος και θα συντονίσω την συζήτηση, πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα έχουμε τώρα για την εμπειρία της βιβλιοθήκης με ανθρώπους που η βιβλιοθήκη σε ένα βαθμό τους άλλαξε ή τους αλλάζει τη ζωή. Μαζί μας θα είναι η δημοσιογράφος Σοφία Γκαγκούση, η φιλόλογος Κατερίνα Γρηγοριάδου, η φοιτήτρια αρχιτεκτονικής Σταυρούλα Τζιούρζια και ο μαθηματικός μεταπτυχιακός φοιτητής Διονύσης Παλτής. Πριν δώσω τον λόγο στους εκλεκτούς καλεσμένους για να μας μιλήσουν για τη δική τους εμπειρία με την Κεντρική Βιβλιοθήκη, θα πω εγώ τη δική μου που είναι και έτσι η πιο μικρή ίσως. Είμαι δημοσιογράφος και συγγραφέας και με τις δύο ιδιότητές μου έχω έρθει σε επαφή με την βιβλιοθήκη. Αρχικά ως συγγραφέας παιδικών βιβλίων με είχε καλέσει η βιβλιοθήκη να κάνω μια παρουσίαση. Έχω πάει σε δεκάδες βιβλιοθήκες σε όλη την Ελλάδα. Τίποτα δεν με είχε προετοιμάσει για αυτή τη βιβλιοθήκη. Ήταν τόσο διαφορετική από όλες τις άλλες, τόσο πιο προχωρημένη, πιο high-tech, πιο πολύχρωμη, πιο έξυπνα δομημένη. Ήταν τέλος πάντων κάτι το φοβερό. Ήρθα και ξαναήρθα και ξαναήρθα και μακάρι να ερχόμουν πολύ συχνότερα. Και ως δημοσιογράφος, έχοντας αυτή την εμπειρία, τη μετέφερα στο μέσο που εργάζομαι, το οποίο ουσιαστικά στην Αθήνα έχει μεγαλύτερη απήχηση, τη Lifo, αλλά έγραψα πολλές φορές για την βιβλιοθήκη με διάφορες αφορμές. Μου άλλαξε σε ένα βαθμό την σκέψη ότι στην Ελλάδα κάτι το δημόσιο είναι πανδύσκολο να είναι καλό. Κι όμως, να κάτι δημόσιο, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη της Βέρειας που τα κατάφερε. 10 χρόνια μετά το βραβείο είμαστε εδώ για να συζητήσουμε για το πώς το βλέπουν, πώς την βλέπουν οι κάτοικοι της Βέρειας διαφόρων, ας πούμε, ειδικοτήτων. Θα ξεκινήσω δίνοντας το λόγο στη δημοσιογράφο Σοφία Γκαγκούση. Θα ήθελα να μας μιλήσετε εσείς για την σχέση σας με τη βιβλιοθήκη όλα αυτά τα χρόνια. Κύριε Δημακίδη, είπατε προηγουμένως ότι ήρθατε, ξαναήρθατε, ξαναήρθατε. Νομίζω δεν είστε μόνος που ήρθατε και ξαναήρθατε και ξανάρθατε. Πάρα πολλοί κόσμος. Έχει γίνει, η βιβλιοθήκη είναι και προορισμός, νομίζω, για τους επισκέπτες πλέον στην Βέρεια. Για μας τους δημοσιογράφους, για τον κόσμο που παρακολουθεί την πορεία της βιβλιοθήκης, δεν μπορώ να πω ότι ήταν η μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή, κάπου το περιμέναμε. Λέμε, είναι δυνατόν, μπορούσε να γίνει και όντως έγινε αυτό το θαύμα, αυτή η εκτόξευση της βιβλιοθήκης της Βέρειας. Εγώ τη θυμάμαι προσωπικά τη βιβλιοθήκη από τότε που ήταν στην Οδό Ιεραρχών. Τώρα οι Βεριώτες γνωρίζουν την τοπικά που είναι η Οδός Ιεραρχών. Όταν ιδρύθηκε, να πω και κάποια στοιχεία θα ήθελα, όταν ιδρύθηκε, στεγάστηκε σε μία αίθουσα της Οδού Βικέλα, απέναντι από το σημερινό Δημαρχείο, μεταφέρθηκε στην Οδό Μητροπόλεως, εκεί που είναι η υπηρεσία της Νομαρχίας, μετά πήγε στο διπλανό κτίριο, ήταν ο κινηματογράφος Παλάς τότε, και ήταν σε έναν όροφο από το κτίριο δίπλα, το κτίριο Βικέλογλου. Μετά κατέληξε στην πολυκατοικία Χατζηνικολάκη στην Οδό Ιεραρχών. Εκεί την θυμάμαι κι εγώ. Ήταν οι πρώτες επισκέψεις μου στην Δημόσια Βιβλιοθήκη της Βέρειας. Τα στοιχεία αυτά οφείλω να πω ότι τα έχω από τον κύριο Πυρηνό, που υπηρέτησε ως διευθυντής στην βιβλιοθήκη τότε, από το 70 κάτι μέχρι το 83 νομίζω. Και μακάρι να εκδώσει αυτά τα στοιχεία που έχει καταγραμμένα για την βιβλιοθήκη, για την ιστορία της. Είχα έρθει πρώτη φορά, γιατί μας είχε βάλει η φιλόλογός μας έτσι στα μέσα της δεκαετίας του 70, μία εργασία για τον Ίωνα Δραγούμη. Εντάξει, okay, Ίωνας Δραγούμης, τι θα κάνουμε, κυρία, που πάτε στη βιβλιοθήκη και ψάξτε μας. Εδώ είναι και η σχέση της εκπαίδευσης με του σχολείου με την βιβλιοθήκη.
Ήταν η προτροπή, ας πούμε, της καθηγήτριας σε όλα τα παιδιά. Βρήκα την ευκαιρία και όντως πήγαμε στη βιβλιοθήκη με συμμαθήτριες. Εκεί κατέληξα μόνη μου στο τέλος, βέβαια. Θυμάμαι την βιβλιοθήκη στην Ιεραρχών. Κάτι είχε σκαλιά στο ισόγειο, ας πούμε, ένα κηλικείο κάτω. Σκαλιά, ανέβαινες, είχε μία πόρτα κατασκευασμένη ειδικά για την βιβλιοθήκη. Έμπαινες μέσα, δεξιά ήταν το γραφείο της διεύθυνσης, της εκάστοτε διεύθυνσης, και μετά έβλεπες ένα χώρο με ράφια, με βιβλία γεμάτο, είχε χώρο αναγνωστηρίου και μάλιστα είχε και χώρο για εφημερίδες, να πηγαίνει κάποιος να διαβάζει τις εφημερίδες της ημέρας, είτε τοπικές είτε πανελλαδικής εμβέλειας, και είχε και ένα χώρο, ένα παιδικό τμήμα από τότε. Και τζαμαρίες, τις οποίες έβλεπα στον ακάλυπτο. Εντάξει, εκεί το που μπήκα, νομίζω ότι βρήκα, συνάντησα ένα μεγάλο κομμάτι του εαυτού μου. Τον αγαπάς το χώρο αυτό, κάτι μου είπε, μου μίλησε, μου λένε, και λέω, εντάξει, εδώ αφήστε με τώρα να στρατοπεδεύσω, να αρχίσω να βλέπω τους τίτλους, να μυρίζω το βιβλίο, να ξεφυλίζω με την ησυχία μου, και πραγματικά με την ησυχία μου, κυριολεκτό, γιατί υπήρχε απόλυτη ησυχία στο χώρο. Ήταν βέβαια ένας βαρύτερος χώρος από ότι είναι το περιβάλλον το σημερινό, αλλά σε τραβούσε. Είναι και ένα άλλο, βέβαια, και τι θέλεις, τι ψάχνεις. Από τότε, λοιπόν, μέχρι σήμερα έχουν περάσει πολλά χρόνια και από την Ιεραρχών μέχρι την Έλλης που βρισκόμαστε σήμερα έχουν γίνει ιστορικές αλλαγές. Έχει γίνει αυτό το μικρό θαύμα ή μεγάλο θαύμα, θα έλεγα. Πάντως είναι πραγματικά ένα θαύμα και έχει καταφέρει η βιβλιοθήκη να κάνει πραγματικά ιστορικές αλλαγές. Νομίζω ότι έχει να κάνει και με τους ανθρώπους, με τον τρόπο που ο εμπνευστής αυτής της ιδέας, νομίζω ότι με τον ερχομό του κυρίου Τροχόπουλου από το εξωτερικό, ο οποίος είχε και ερεθίσματα από βιβλιοθήκες του εξωτερικού, έπαιξε καθοριστικό ρόλο, γιατί μπήκε μπροστά ένα όραμα, μια μεγάλη ιδέα, την οποία υπηρέτησαν και οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης. Είχε τον τρόπο να τους εμπνεύσει να την υπηρετήσουν μαζί του και κατάφερε, νομίζω ότι η βιβλιοθήκη κατάφερε, να βάλει και την τοπική κοινωνία μέσα στο παιχνίδι. Αυτό ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα. Λοιπόν, να δώσω λίγο και στους συνομιλητές μου τον χρόνο, γιατί εγώ θέλω μετά να καταλήξω. Θέλω να ακούσω δηλαδή και τους συνομιλητές και να καταλήξω 2-3 πραγματάκια που νομίζω ότι μπορεί να ταιριάζουν και με τους συνομιλητές μου. Βεβαίως. Τώρα πάμε στην κυρία Γρηγοριάδου, τη φιλόλογο. Έχετε το λόγο. Λοιπόν, για μένα, εγώ θα μιλήσω για την πιο πρόσφατη εμπειρία μου σε σχέση με τη βιβλιοθήκη. Θα πω ότι στη βιβλιοθήκη οφείλω το θέμα της διπλωματικής μου εργασίας. Ξεκίνησα ένα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων και κάποια στιγμή είχαμε να αντιμετωπίσουμε τους εναλλακτικούς τρόπους εισροής χρημάτων σε φορείς. Ψάχνοντας στη βιβλιογραφία, ανακάλυψα ότι η απάντηση βρισκόταν δίπλα μου. Δηλαδή, το 2016, η βιβλιοθήκη με το σύνθημα «Μαζί θα ανάψουμε τα φώτα» ξεκίνησε με το crowdfunding να κάνει μία προσπάθεια να ανακαινήσει τον δεύτερο όροφο, να μαζέψει μέσα σε 2,5 μήνες 100.000 ευρώ. Η βιβλιοθήκη έχει το εξής που δεν το βρίσκεις εύκολα σε φορείς. Συνεχίζοντας αυτό που είπατε εσείς, ότι διαφέρει και αλλάζει την οπτική που έχουμε για το δημόσιο και αυτό που είπε η Σοφία λέγοντας ότι
Εδώ νιώθεις σπίτι σου, γιατί τα πάντα με τους ανθρώπους γίνονται. Δηλαδή με εμπνευστεί τον κύριο Τροχόπουλο και με τη γραμμή που έδωσε, με τις νέες ιδέες που είχε, κατάφερε και δημιούργησε ένα σύνολο ανθρώπων που αυτοί οι άνθρωποι δούλευαν με αυταπάρνηση και δουλεύουν από το πρωί στο βράδυ και σε κάνουν να νιώθεις εδώ ότι είναι το σπίτι σου. Έτσι λοιπόν διάλεξαν ένα πολύ έξυπνο σύνθημα, το μαζί, και έτσι μαζί όλοι ξεκινήσαμε μία εκστρατεία, εμείς και βέβαια και πάρα πολύ ανά τον κόσμο. Ενώ λοιπόν δόθηκε, γιατί έτσι λειτουργεί το crowdfunding, έχεις ένα συγκεκριμένο ποσό και ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αν σε αυτό το χρονικό διάστημα δεν μαζευτεί το ποσό, επιστρέφεται σε αυτούς που το δώσανε. Όσο λιγότερο κι αν είναι, πρέπει να φτάσει στο στόχο σου. Μέσα σε πολύ λιγότερο, δηλαδή μέσα σε δύο περίπου πρώτη... Αυτό συνέβη, έχω και σκονάκι, 11 πρώτου με 2000, του 2016 μέχρι 29 τρίτου έπρεπε να μαζευτεί το ποσό. Πρώτη τρίτου είχαν μαζέψει το 106%. Mm. Γιατί συνέβη αυτό τώρα? Αυτό που έψαξα εγώ σε εκείνη την εργασία και τελικά φτάσαμε σε αυτό που θα σας πω, είναι το μαζί. Η βιβλιοθήκη αυτή κατάφερε να μας κάνει όλους να είμαστε μαζί. Δηλαδή, το να κουβαλάμε μία σακούλα της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης ήταν καμάρι. Το να περπατάμε και να πηγαίνουμε να λέμε «Πού πας» στη βιβλιοθήκη ήταν τιμή, ήταν καμάρι και παραμένει. Γιατί όλοι με έναν μαγικό τρόπο γίναμε μέλη αυτής της οικογένειας και νιώθουμε ότι αυτό είναι σπίτι μας. Οπότε μόλις η βιβλιοθήκη είπε «Μαζί θα το κάνουμε», όλοι μαζί προχωρήσαμε και έτσι πολύ νωρίτερα μαζεύτηκε και το ποσό. Όταν λοιπόν έγραψα αυτή την εργασία, συνέβη κάτι πολύ μαγικό, γιατί προσπάθησα να προσεγγίσω το θέμα όχι οικονομικά, αλλά πώς να το πω, ψυχολογικά. Γιατί προσπάθησα να μεταφέρω στην εργασία μου αυτό το μαζί και την αγάπη του κόσμου για τη βιβλιοθήκη. Αυτό λοιπόν εντυπωσίασε τον καθηγητή μου και συνέβη το μαγικό να μου δώσει ήδη από εκείνη τη στιγμή θέμα για τη διπλωματική και να με αναλάβει. Πολλοί, όσοι έχουν κάνει μεταπτυχιακό, ξέρουν ότι το δύσκολο είναι να βρεις καθηγητή, το δύσκολο είναι να σε δεχτεί ο καθηγητής. Εγώ δεν χρειαζόταν να το κάνω αυτό. Άρα οφείλω στη βιβλιοθήκη το ότι ασχολήθηκα τελικά με τη χορηγία στη διπλωματική μου και το ότι ασχολήθηκα ότι ήταν εύκολα τα πράγματα τέλος πάντων στο μεταπτυχιακό μου. Αυτή ήταν η πρόσφατη εμπειρία μου. Αυτό έχω να πω. Και η πρώτη φορά που ήρθατε σε επαφή με την βιβλιοθήκη, η μέχρι τότε εμπειρία σας? Η μέχρι τότε εμπειρία μου. Λοιπόν, έχω έρθει και πολλούς λόγους στη βιβλιοθήκη. Είμαι άνθρωπος που αγαπάει τα βιβλία και επειδή σπούδασα και αυτό που σπούδασα, είμαι φιλόλογος, αλλά... Είμαι και άνθρωπος που προσπάθησε, τουλάχιστον με τα παιδιά του, να τους δείξει το δρόμο των βιβλίων. Στο ένα παιδί το κατάφερα πολύ, στο άλλο όχι τόσο πολύ, γιατί ασχολείται πιο πολύ με τεχνολογικά θέματα. Σπουδάζει μηχανολογία. Στο ένα λοιπόν και τα δύο αυτά παιδιά, τα παιδιά μου, με τα δύο παιδιά μου κάναμε το εξής. Κάθε Σάββατο πρωί ερχόμασταν στην βιβλιοθήκη. Ερχόμασταν γιατί ήταν ο χώρος μας. Αυτός. Ήταν η Σαββατιάτικη πρωινή βόλτα. Ερχόμασταν για να διαλέξουμε βιβλία, ερχόμασταν για να κάνουμε κάποια εργαστήρια που πάντα είχε η βιβλιοθήκη, ερχόμασταν για να ακούσουμε συγγραφείς που μαζεύονταν εδώ, όχι μόνο τα Σάββατα και άλλες μέρες. Και είχε κάνει και το εξής έξυπνο. Είχε μια μεγάλη γκάμα από DVDs παιδικά. Οπότε ερχόμαστε για να νοικιάσουμε να πάρουμε ένα DVD, αλλά είναι όπως στα σούπερ μάρκετ. Πας για να πάρεις ένα πράγμα, αλλά υπάρχουν και διάφορα άλλα που σε προσελκύουν και έτσι αρπάζει την ευκαιρία ή λες, α, μήπως και αυτό, α, να δω αυτό. Οπότε έτσι ερχόμασταν πάρα πολύ κοντά στα βιβλία με αυτόν τον τρόπο. Έπειτα η βιβλιοθήκη έχει κάνει πάρα πολλές δράσεις μέχρι τώρα. Έχει φέρει αξιόλογους συγγραφείς, πάντα ήμασταν κοντά της γι' αυτό, πάντα είχαμε τη δυνατότητα να δούμε ανθρώπους που θαυμάζουμε μέσα από τα βιβλία που έγραψαν από κοντά, να συνομιλήσουμε μαζί τους, να τους κάνουμε ερωτήσεις, να μας υπογράψουν τα βιβλία τους.
Οπότε η βιβλιοθήκη ήταν ένας προορισμός πάντα πάρα πολύ οικείος και μας τον έκαναν ακόμη πιο οικείο οι άνθρωποι της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι της μας κάναν να την αγαπήσουμε πάντα με ευγένεια, πάντα ξέραμε ότι δουλεύουν ολημερείς και ολυνυχτείς, γι' αυτό κατάφεραν και όλα αυτά που κατάφεραν. Να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα, έχοντας κάνει αυτό το case study για την βιβλιοθήκη και για το πώς μάζεψε τα χρήματα, μήπως έχετε στοιχεία κατά πόσο ας πούμε τις 100 των χρημάτων στάλθηκαν από μέσα από τη Βέρεια και πώς θα... Δεν το έχω εγώ αυτό το στοιχείο, αλλά πολύ πιθανό να το έχει βιβλιοθήκη. Το πιο φοβερό επίσης είναι οι ιστορίες. Δηλαδή, αν σε συνομιλία με την Ασπασία την Τασιοπούλου, είπαμε ότι όταν μου έλεγε ιστορίες ανθρώπων που στείλανε χρήματα από την άλλη άκρη του κόσμου, λέω, Θεόλη μου, αυτό γίνεται βιβλίο. Είναι εξαιρετικές οι ιστορίες που μπορείτε να ακούσετε. Κάποια στιγμή να τις κάνετε ένα podcast, αν δεν τις έχετε κάνει, για να σας πει αυτές τις ιστορίες. Βεβαίως. Θέλω να κλέψω κάποια, γιατί θυμάμαι ιστορίες που μου είπε. Μπράβο. Τι να σας πω, είναι εμπειρία. Ναι. Περνάμε τώρα στον Διονύση Μπαλτζή, μαθηματικό, μεταπτυχιακό φοιτητή, για να μας μιλήσετε κι εσείς για την εμπειρία σας. Γεια σας και από μένα. Καταρχάς, ένα σημειολογικό αστείο ότι μαζευτήκαμε 5 άνθρωποι με τα γυαλάκια μας για να πούμε πόσο πολύ μας αρέσουν τα βιβλία και οι βιβλιοθήκες. Ναι. Εγώ θυμάμαι την πρώτη μου εμπειρία, ας πούμε, περίπου στην ηλικία των 10 ετών. Με είχε πάει μάλλον η μαμά μου εκεί πέρα, μάλλον για να διαλέξει δικά της βιβλία. Και μου είχε πει, ακόμα στον παλιό χώρο, πριν γίνει η ανακαίνιση και πριν την χορηγία, ας πούμε, του Ιδρύματος Gates, που υπήρχαν διάφορα σαλονάκια γεμάτα παιδικά βιβλία, και μου είχε πει, ωραία, κάτσε εδώ πέρα, διάλεξε ό,τι θέλεις και όταν τελειώσεις, έλα να με βρεις δίπλα, ας πούμε. Προφανώς, εγώ 10 ετών, εκεί ανακάλυψα τις ανατριχίλες. Και εκεί πέρα ήταν που διάβασα και τα Τεντέν. Έτσι κάπως ξεκίνησε η σχέση μου και η αγάπη μου, ας πούμε, για τα βιβλία. Κάποια άλλα, ας πούμε, στιγμιότυπα θα ήταν στη σχέση μου με τη βιβλιοθήκη, ότι όταν ξανά δίνα Πανελλήνιες, πήγαινα καθημερινά στο αναγνωστήριο που υπήρχε, στον πάνω όροφο, και πλέον έχει και αυτό ανακαινιστεί για τη μελέτη μου, και ταυτόχρονα στα διαλύματα χάζευα και τις βιβλιοθήκες και δανειζόμουν. Και ακόμα και σήμερα, αναζητώντας βιβλιογραφία για το μεταπτυχιακό, έχω βρει τρομερά πράγματα, τα οποία είναι εξαντλημένα εδώ και πολλά χρόνια, πολλά. Και με έχει βοηθήσει τρομερά σε αυτό το κομμάτι. Αυτό όσον αφορά τη δική μου εμπειρία από την βιβλιοθήκη. Και μ' άρεσε πολύ αυτό που είπε ο Άρης στην αρχή, ότι είναι η βιβλιοθήκη η απόδειξη ότι δεν χρειάζεται να ιδιωτικοποιηθούν τα πάντα για να μπορέσουν να δουλεύουν σωστά, αξιοπρεπώς, και παραπάνω από αξιοπρεπώς δηλαδή. Και μπορώ να πω και ακόμα περισσότερο ότι κάποια πράγματα όπως οι βιβλιοθήκες οφείλουν να είναι δημόσιες για να μπορούν να δουλεύουν με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, είναι δύσκολο να φανταστούμε μια ιδιωτική συνδρομητική βιβλιοθήκη η οποία θα μπορεί να έχει τόσο τεράστιο όγκο πολύ παλιών βιβλίων, πολλά από τα οποία είναι εξαντλημένα και πολύ λίγοι άνθρωποι θα είχαν ενδιαφέρον να μελετήσουν ή έστω να φιλομετρήσουν. Και είναι κάτι πραγματικά πολύ σημαντικό αυτό που έχει πετύχει η βιβλιοθήκη, και εν τέλει η παρουσία της είναι τελείως δημόσια. Δηλαδή δεν είναι ο κρατικός φορέας που είναι γεμάτος κόνες έτσι όπως μπορεί να τον φανταζόμαστε, για όσους δεν έχουν έρθει στη βιβλιοθήκη, δεν την έχουν επισκεφθεί.
Αυτό και ότι είναι τόσο δημόσια η παρουσία της στην πόλη ήταν φανερό πολύ την τελευταία μέρα πριν το lockdown που πραγματικά γινόταν πιάτσικο στην πόλη της βιβλιοθήκης. Ήταν όλοι με μια αγκαλιά βιβλία και περιμένανε στην ουρά, ας πούμε, για να πάρουν τα εφόδια για τον εγκλεισμό. Πραγματικά ήταν τρομερό. Αυτό σαν θα το να πω. Νομίζω, συγγνώμη, πάνω από 1.200 δανεισμοί έγιναν πριν την Παρασκευή, πριν το lockdown. Απίστευτο. Μια μέρα. Τρομερό. Να. Πάντως κάποιος θα μπορούσε να πει ότι είναι μεν δημόσια, σε αυτό που είπες για τα ότι δεν χρειάζεται να είναι όλα ιδιωτικά, αλλά πήρε και πάρα πολλά χρήματα από κάποιον ιδιώτη. Ναι, όμως επιχορηγήσεις έχουν γίνει άπειρες και στο δημόσιο. Συνήθως 10 χρόνια μετά έχουν μείνει όλα παρατημένα ή έχουν καταστραφεί κιόλας. Η διαφορά της βιβλιοθήκης είναι ότι οι άνθρωποι που πήραν τα χρήματα τα αξιοποίησαν έτσι ώστε να φτιάξουν κάτι καταπληκτικό, το οποίο όμως δεν είναι τα χρήματα που το κράτησαν καταπληκτικό, αλλά η νοοτροπία των ανθρώπων που δουλεύουν εκεί. Ναι, συμφωνώ. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και δεν το ανέδειξα ακριβώς και έχετε δίκιο σε αυτό. Όταν πήρε το βραβείο η βιβλιοθήκη, εγώ ήμουν, νομίζω, πρώτη ηλικίου. Η μόνη μου εμπειρία από κάποια βιβλιοθήκη ήταν αυτή της Βέρειας. Οπότε, όταν έμαθα ότι η βιβλιοθήκη πήρε ένα τόσο σημαντικό βραβείο, ήμουν σε φάση, τι λες ρε παιδί μου, η δική μας βιβλιοθήκη, ξέρω εγώ πώς συνέβη αυτό το πράγμα. Αργότερα, όταν επισκέφτηκα άλλες βιβλιοθήκες σε άλλες πόλεις, ακόμα και πανεπιστημιακές, και είδα πώς δουλεύουν εν γέννη οι δημόσιες βιβλιοθήκες, κατάλαβα ότι όντως ήταν η βιβλιοθήκη της Βέρειας που δούλευε με τον συγκεκριμένο τρόπο, ήταν οι άνθρωποι της. Ήταν πραγματικά όλα αυτά που συγκροτούσαν ως κάτι τόσο ξεχωριστό. Έτσι και εγώ, για να μην παρεξηγηθώ, πολύ καλές είναι συνήθως οι δημόσιες βιβλιοθήκες, απλά αυτή έχει το κάτι παραπάνω πραγματικά. Θα περάσω τώρα στην Σταυρούλα την Τζιούρτζια, που είναι φοιτήτρια αρχιτεκτονικής, για να μας μιλήσει ως φοιτήτρια και ως νέος άνθρωπος κι αυτή, για την εμπειρία της με την βιβλιοθήκη. Κι εγώ ταυτίζομαι λίγο με τα παραδείγματα που έδωσε ο Διονύσης και η Κατερίνα, γιατί ως νέο άτομο ουσιαστικά που ήρθε στη βιβλιοθήκη, παιδεύτηκα από αυτή. Παιδεύτηκα με την έννοια ότι πρώτη μου παρουσία στο χώρο ήταν μάλλον από παρέμβαση της μητέρας μου στις πρώτες σχολικές τάξεις, και ως παιδί του 2000 τότε δεν είχα γνωρίσει ακόμα την ανακαίνιση που είχε γίνει. Οπότε είχα γνωρίσει τη βιβλιοθήκη στην πρώτερη της κατάσταση, που δεν έπαιρνε να ήταν ένας χώρος φιλόξενος, ένας χώρος που του έδιναν ζωή οι άνθρωποι που δούλευαν μέσα. Ήταν όλες αυτές οι παροχές που ουσιαστικά δεν ήταν μόνο όσον αφορά το αναγνωστικό αντικείμενο, αλλά ήταν οι δράσεις που συνεχώς μας παρακινούσαν να πάμε να την επισκεφτούμε και να δοκιμάσουμε όσα έχει να μας προσφέρει. Ακόμα περισσότερο αφού του ήρθε η βράβευση, που εγώ με την παιδική μου ωφέλεια δεν είχα καταλάβει το βάρος, τη βαρύτητα της συνθήκης αυτής, και απλά έβλεπα τον χώρο με χαρά, έβλεπα τις εκδηλώσεις, έβλεπα τις νέες αλλαγές, το WE που είχαν φέρει, τις συλλογές, το πόσο διαφορετικός ήταν πλέον ο χώρος και πόσο μας προσκαλούσε να πάμε εκεί. Και με την παιδική μου ματιά ήταν σαν ένας άλλος παιδότοπος. Δηλαδή, πραγματικά σκέφτομαι τα χρόνια που έχω περάσει στη Βέρεια, τώρα πλέον μπορώ να βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη για τις σπουδές, αλλά νομίζω ότι δεν έχω άλλον τόπο τόσο σταθερό σαν στέκη. Δηλαδή, τα στέκια μπορεί να έχουν αλλάξει μέσα στην πόλη, αλλά η σύνδεσή μας με την βιβλιοθήκη παραμένει σταθερή. Και αυτό λόγω των ατόμων που γνωρίσαμε εκεί πέρα και που οι άνθρωποι μας έκαναν να κρατήσουμε την επαφή.
Ουσιαστικά η δικιά μου θέση στην βιβλιοθήκη άρχισε να γίνεται πιο στενή και νεδρεώνομαι όταν άρχισε να παίρνω μέρος στις δράσεις. Πέρα από την βιβλιοφιλική ματιά και το αναγνωστικό ενδιαφέρον που και οι πέντε θα έχουμε εδώ πέρα, οι δράσεις με τα μαγικά κουτιά, που τότε ήταν μια καμπάνια στα παιδικά αυτιά, ήταν κάτι τρομερό, και όλες αυτές οι διαφορετικές απολαμβάνωσες που είχαμε, ήταν κάτι που απλά σε έκανε να ανοίξεις τα τεράστια σε οποιοδήποτε τομέα. Από τις νέες τεχνολογίες που ακόμη και τώρα η βιβλιοθήκη πρωτοστατεί σε αυτό, με τη συνεργασία της με το Αμερικανικό Πρωτοκνείο, μέχρι και τις δράσεις που κάναμε μαζί με συγγραφείς, μαζί με θεατρολόγους, μαζί με ανθρώπους της τέχνης. Οπότε, ουσιαστικά, και εγώ έχω γνωρίσει το χώρο, έχω εξελιχθεί μέσα σε αυτό και τώρα έχω και μια άλλη θέση πλέον εκεί πέρα. Πολύ ωραία. Πριν ξαναδώσω το λόγο στην κυρία Σοφία Γκαγκούση, ήθελα να πω τώρα με αυτό που ανέφερες για τις νέες τεχνολογίες, ότι ήταν ένα πράγμα πάρα πολύ ουσιαστικό, προσέφερε κάτι πολύ ουσιαστικό, αλλά ταυτόχρονα λειτουργήσε και ως ένα τέλειο δόλωμα για τα παιδιά. Πηγαίνοντας εγώ να κάνω κάποιες παρουσιάσεις, από την αρχή είχα προσέξει, εννοείται το Wii, εννοείται το ότι είχε ίντερνετ, ας πούμε, τότε ήταν πολύ σχετικά νωρίς, ας πούμε, για να έχουν και να είναι δωρεάν, ότι δίνανε αυτά τα DVD, ότι υπήρχαν τεχνολογίες. Αυτά τα πράγματα όλα τραβούσαν τα παιδιά και με αυτό το δόλωμα, με το που τα έπιανες, τα έκανες να θέλουν να εξερευνήσουν τη βιβλιοθήκη και πολύ περισσότερο. Επίσης, να πω το πόσο έκπληξη μου είχε προκαλέσει το γεγονός ότι μια φορά καθώς έκανα παρουσίαση, καθόταν μία κοπέλα και με το κινητό κάτι, τέλος πάντων κρατούσε έτσι το κινητό. Μέχρι τελείωσα, υπέγραψα κάποια βιβλία, απάντησα σε ερωτήσεις, μίλησα με τα παιδιά, έρχεται και μου λέει, λοιπόν, ωραία, η ηχογραφημένη παρουσίασή σας έχει ανέβει μόλις στο SoundCloud και μπορεί να την ακούσει οποιοδήποτε, την στείλαμε μέσω Facebook, την μοιράσαμε, δηλαδή πριν καν τελειώσω, τα παιδιά ήταν ακόμα εκεί και αυτοί ήδη το είχαν καταφέρει, τότε εγώ δεν ήξερα καν, ας πούμε, πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, παρότι δούλευα σε ιντερνετικό site, πώς, ας πούμε, τόσο άμεσα και γρήγορα, όχι μόνο νοιάζονταν για την αρχιοθέτηση του πράγματος, δηλαδή μια εκδήλωση έγινε, την αρχιοθετούμε, την ηχογραφούμε, υπάρχει on demand, όποιος θέλει σε 100 χρόνια να την ακούσει, αλλά το είχαν κάνει πριν καν φύγουν τα παιδιά, υπέγραφα ακόμα. Ήταν κάτι το οποίο με είχε εντυπωσιάσει πάρα πολύ και γενικότερα η χρήση των νέων τεχνολογιών. Τώρα τα podcast μαθαίνω ότι κάνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη βιβλιοθήκη podcast. Η κυρία Σοφία Γκαγκούση ήθελε να μας πει μερικά πράγματα. Ναι, ήθελα να ακούσω πραγματικά και τις απόψεις των συνομιλητών, γιατί είχα πραγματικά καταγράψει 2-3 στοιχεία, νομίζω, που έχουν να κάνουν και μπορεί κάποιος να σημειώσει για την βιβλιοθήκη. Και νομίζω ότι τα ανέφεραν όλοι. Στην περίπτωση της βιβλιοθήκης, πιστεύω ότι βρήκε απόλυτη εφαρμογή ο συνδυασμός της δημόσιας και της ιδιωτικής αντίληψης στην παροχή υπηρεσιών, πρώτον. Δεύτερον, το κομμάτι της τεχνολογίας που είδε και αξιοποίησε η βιβλιοθήκη της Βέρειας πριν από εμάς για εμάς, πολλά χρόνια πριν από εμάς για εμάς, αλλά και την ψηφιοποίηση χιλιάδων τεκμηρίων που έχει κάνει και κυρίως του τοπικού τύπου, των περιοδικών, δηλαδή κάποιος μπορεί να δει την ιστορία της Βέρειας πλέον από τις πρώτες εφημερίδες μέχρι και σήμερα. Είναι μια δουλειά στην οποία καταφεύγουν και ερευνητές και μελετητές και ο κόσμος. Και τρίτον, ότι έχει γίνει πραγματικά προορισμός για τους επισκέπτες της πόλης και δεν είναι τυχαίο να το πω και από την δική μου την ιδιότητα, ότι σε όλα τα δελτία που έρχονται για το πρόγραμμα επισκέψεων είτε του Πρόεδρου της Δημοκρατίας κατά καιρούς, είτε πρωθυπουργών, πολιτικών προσώπων, προσωπικότητων από τον καλλιτεχνικό του πνευματικό χώρο, έχουν πάντα μέσα στο πρόγραμμά τους και μία επίσκεψη στη βιβλιοθήκη. Προφανώς αυτό σημαίνει πολλά. Σημαίνει ότι έρχονται αυτοί οι άνθρωποι να δουν τι γίνεται εκεί
Και όταν φεύγουν στις δηλώσεις τους, φεύγουν με τις καλύτερες εντυπώσεις. Νομίζω αυτό. Και το πολύ βασικό, ότι αυτό που είχα πει και προηγουμένως, ότι η βιβλιοθήκη έβαλε στο παιχνίδι όλη την τοπική κοινωνία. Κυρία Γκαγκούση, έχοντας ζήσει εσείς την βιβλιοθήκη προ-βραβείου και μετά-βραβείου, ποιες θα λέγατε ότι ήταν οι μεγαλύτερες αλλαγές που παρατηρήσατε μετά το βραβείο? Οι μεγαλύτερες αλλαγές νομίζω είχαν να κάνουν με το χρώμα και τη χαρά στη ζωή μας. Γιατί η προηγούμενη βιβλιοθήκη, σας είχα πει, ότι ήταν λίγο μουντή. Δεν νομίζω ότι ήταν είχε αυτή την, μπορούσε να ελκύσει τα παιδιά, τα μικρά ιδιαίτερα. Έπρεπε κάποιος να πάει για να πάει να πάρει κάτι. Τώρα είναι μια χαρά η βιβλιοθήκη. Μια παιδική χαρά, όπως είπε και η Σταυρούλα Ιζιούτζια, ή ένας παιδότοπος. Ένας παιδότοπος πραγματικά χαρούμενος, το ξέρω, γιατί περνώντας και με τα εγγόνια μου, εγώ δηλαδή από τότε και τώρα και τα εγγόνια μου, παίρνω το χέρι μου, θα πάμε στη βιβλιοθήκη. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σπίτι και να μην έχουν βιβλία και θα πάμε να παίξουμε στη βιβλιοθήκη, μου λένε. Έχει μεγάλη διαφορά σε αυτό το κομμάτι. Μπαίνει κόσμος. Είναι τα χρώματά της, οι ιδέες. Πολύ βασικό η τεχνολογία που έχει προσελκύσει τον νέο κόσμο και το πόσο, με πόση προθυμία και ευγένεια εξυπηρετούν οι άνθρωποι εδώ και τους ηλικιωμένους ακόμα που δεν έχουν πρόσβαση στο ίντερνετ και μπορούν να κάνουν κάποιες δουλειές. Είναι μεγάλη υπόθεση αυτό για πολλούς ανθρώπους. Και οι αλλαγές και το κτίριο νομίζω ότι έχει μπει σε άλλο επίπεδο, γίνονται εκδηλώσεις πάρα πολλές, έχει ανοίξει, έχει μια εξωστρέφεια φοβερή. Δεν νομίζω ότι έχει σχέση, ας πούμε. Και θέλω να σας δώσω και κάποια στοιχεία, τα οποία έχω δανειστεί πάλι από τον κύριο Πυρηνό, που νομίζω ότι δείχνουν την διαφορά αυτή. Αν μου επιτρέπετε, μισό λεπτό. Ναι. Στις αρχές του 70, η βιβλιοθήκη, σύμφωνα με τα στοιχεία τότε, είχε 11.500 τόμους βιβλίων. Η ημερήσια κίνησή της ήταν περίπου 70 άτομα, κατά μέσο όρο, δηλαδή περίπου ήταν 30 μαθητές, όχι παιδάκια, 30 μαθητές που πήγαιναν για κάποιο λόγο και 40 άτομα, έτσι, κοινό. Και δάνειζε περίπου 3.000 βιβλία το χρόνο. Ξέρετε πόσα δανείζει η βιβλιοθήκη το χρόνο τώρα? Πάνω από 150.000. Καταλαβαίνετε τη διαφορά. Έχει 35.000 περίπου εγγεγραμμένα μέλη και την τελευταία δεκαετία, άμα κάνουμε έτσι μία σούμα, έχει δανείσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια τεκμήρια. Νομίζω αυτό τα λέει όλα για τη διαφορά. Τα στοιχεία δηλαδή και οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους. Και ο πληθυσμός είναι, βλέπω εδώ, 43.158 άτομα. Και είπατε σχεδόν 35.000... Δηλαδή, ναι, φανταστείτε, ναι. Ναι. Φανταστείτε και από τους δανεισμούς ακόμα, πόσες φορές μπαίνουν και βγαίνουν οι άνθρωποι εδώ για να δανειστούν. Πραγματικά. Πριν δύο χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία που μου έδωσε η Ασπασία, βλέπω τώρα στην εργασία μου, το 65% των πολιτών ήταν εγγεγραμμένοι στην βιβλιοθήκη. Οπότε κατάφεραν αυτό το μαζί, πραγματικά. Κατάφεραν να μας κάνουν μια ομάδα, όλους μαζί. Μπορώ να προσθέσω και κάτι ακόμη. Φυσικά. Σχετικά πάλι με τους ανθρώπους της βιβλιοθήκης. Οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης έχω καταφέρει να είναι οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης, μόνο έτσι μπορείς να τους ονομάσεις. Θέλω να πω το εξής. Σε πολλούς φορείς ή σε πολλές δουλειές είναι ο κύριος Τάδε, η κυρία Τάδε. Η κυρία Τάδε προσπαθεί να φαίνεται πιο πολύ από τον κύριο Τάδε γιατί κάνει και πιο πολύ δουλειά, κάνει, τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, γιατί όλοι έχετε σχέση κάποιες φορές με κάποιους οργανισμούς. Εδώ στην βιβλιοθήκη είναι οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης, οι οποίοι δουλεύουν ισορροπημένα. Δεν υπάρχει ο τάδε. Δεν ξέρεις εδώ πέρα ποιος είναι ποιος. Ξέρεις ποιος είναι ο διευθυντής, επειδή μπορεί να το δεις στο οργανόγραμμα.
Δεν είναι όμως ο διευθυντής. Δεν είναι οι προϊσταμένοι. Είναι οι άνθρωποι της βιβλιοθήκης. Αυτό επίσης είναι παράδειγμα για τους πολιτιστικούς οργανισμούς. Γιατί δεν λειτουργούν έτσι, ούτε με εξωστρέφεια, ούτε με αυτή την σεμνότητα και τη δοτικότητα που λειτουργούν οι άνθρωποι εδώ μέσα. Γιατί βρίσκομαι στην βιβλιοθήκη αυτή τη στιγμή, γι' αυτό λέω εδώ μέσα. Αυτό ήθελα. Το είχα προσέξει και εγώ από την πρώτη μου επίσκεψη, γνωρίζοντας την Ασπασία Τασιοπούλου, αλλά και τον Γιάννη τον Τροχόπουλο. Μάλιστα, ο κύριος Τροχόπουλος, μόλις γνωριστήκαμε, συχνά πυκνά όταν πηγαίνω κάπου για μια παρουσίαση, μου λένε μετά, να σας βγάλουμε, να δείτε την πόλη κλπ. Ήταν τόσο, τόσο χαμηλών τόνων, τόσο σεμνός, και μου έκανε την πολύ μεγάλη τιμή, με κάλεσε να φάω στο σπίτι του για μεσημέρι, με την γυναίκα του, την οικογένειά του κλπ. Δεν είχα αποδεχτεί την πρόσκληση, γιατί είχα ήδη κανονίσει με φίλο Βεριώτη, αλλά μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση το πώς, ας πούμε, θα με έβαζε στο σπίτι του κατευθείαν. Ήταν δηλαδή φοβερό. Mm. Θέλει κάποιος να προσθέσει κάτι, καθώς τελειώνουμε σιγά σιγά. Κάποια... Να ευχηθούμε απλά αυτά να είναι, να έχει πολλά χρόνια ακόμα έμπνευσης η βιβλιοθήκη και δημιουργίας, και να είμαστε όλοι καλά, να τη χαιρόμαστε. Οπότε θα κλείσουμε με μία ερώτηση που έχω να κάνω σε όλους σας. Αν έκλεινε η βιβλιοθήκη, Θεός φυλάξει, δεν πρόκειται να κλείσει, αλλά τελείως υποθετικό, αν έκλεινε ή για ένα χρόνο ή και για πάντα, τι θα σας έλειπε περισσότερο? Να πάμε να ξεκινήσουμε με την κυρία Καγούση. Νομίζω ότι θα ήθελα πάρα πολύ χρόνο να διαχειριστώ το θυμό μου, αν συνέβαινε αυτό. Πραγματικά. Αλλά τι θα σας έλειπε? Ένα κομμάτι από τον, από μέσα μου, από τον εαυτό μου. Είναι αυτό που βρήκα δηλαδή στη βιβλιοθήκη από την πρώτη μου επίσκεψη, τότε στην Ιεραρχόν. Κυρία Γρηγοριάδου. Θα μου έλειπε η οικογένεια, γιατί η βιβλιοθήκη είναι η οικογένειά μας. Οπότε, πώς λέμε, να εξαφανιστεί κάποια στιγμή για ένα χρόνο, ξέρω εγώ, το σπίτι μου, ή για ένα χρόνο η δουλειά μου, ή ο κοινωνικός μου περίγυρος. Εδώ είναι σπίτι μας. Οπότε, είναι πλήγμα. Δηλαδή, και μόνο που το λέτε, μια κάτι. Ένα δεν θα γίνει. Μη φοβάστε, δεν θα γίνει. Κύριε Μπαλτζή. Δεν ξέρω τι θα μου έλειπε εμένα προσωπικά. Σίγουρα θα έλειπε από την πόλη. Είναι, όπως έχουμε πει όλοι, είναι ένας βασικός πυλώνας, βασικός θεσμός της Βέρειας. Επομένως, η έλλειψη δεν θα ήταν σε ένα συγκεκριμένο πεδίο, αλλά νομίζω θα ήταν κάπως οριζόντια από αυτή την άποψη. Αυτό. Και η κυρία Ζιούτσια. Δεν μπορώ να διαφωνήσω σε αυτά που είπαν οι υπόλοιποι. Άμα το δω πιο εσωτερικά, θα σκεφτώ ότι θα μου έλειπε το στέκι μου. Αν το δω με τα δεδομένα της ματιάς που έχω τώρα, πιστεύω θα μου έλειπε αυτός ο πύρινας καινοτομίας. Κοιτάζει, δηλαδή θα μου έλειπε το ένασμα για πολλά πράγματα τα οποία θα γνώριζα στο μέλλον. Πυρήνας καινοτομίας και δράσης. Ένας πολύ ωραίος τρόπος για να περιγράψουμε την δημόσια κεντρική βιβλιοθήκη της Βέρειας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ευχαριστούμε που μοιραστήκατε τις εμπειρίες. Και ευχαριστούμε και όσους μας είδαν και μας ακούσανε. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ.